Την άνοιξη του 1921 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Παρά την αναπάντεχη διακοπή των θριάμβων ή ακριβώς για το λόγο αυτό, σε ολόκληρη τη χώρα οργανώνονται γιορταστικές εκδηλώσεις. Επίσημοι φτάνουν για να παρακολουθήσουν παρελάσεις. Καθηγητές εκφωνούν πανηγυρικούς λόγους. Κληρικοί δοξολογούν, τα στεφάνια κατατίθενται το ένα μετά το άλλο. Οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν την ανάγκη κοινής πολιτικής χωρίς να συμμερίζονται τις επιφυλάξεις του Βενιζέλου για τη συνέχιση του πολέμου. Το σύνθημα του αποφασιστικού χτυπήματος στον Κεμαλισμό καλύπτει ακόμα και τους συνεχιζόμενους διωγμούς βενιζελικών. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές εξελίξεις δεν σταματούν. Δισταγμή, επιπολαιότητα, αντιφάσεις χαρακτηρίζουν την Κωνσταντινική πολιτική στο Μικρασιατικό πόλεμο. Ο γιορτασμός της εκατονταετηρίδας δεν διαρκεί αρκετές μέρες. Ο βασιλιάς δίνει παντού το παρόν. Πολύ περισσότερο εκεί όπου τιμάται το πρόσωπό του. Του Αϊτού ο γιος δεν είναι πια μόνο τραγούδι, αλλά και άγαλμα. Η κυβέρνηση Καλογερόπουλου παρετείται και ο Γούναρης αναλαμβάνει πρωθυπουργός και υπουργός δικαιοσύνης. Στο Υπουργείο Στρατιωτικών τον αντικαθιστά ο Νικόλαος Θεοτόκης. Οι φιλελεύθεροι επιμένουν στη μετριοπαθή στάση. Ο Μεταξάς από την άλλη πλευρά δεν συμμετέχει στην ανασύνταξη του βασιλικού επιτελείου. Αν και χαιρέτησε την εκστρατεία του 1919, επιστρέφει στις παλιές του απόψεις. Ο κύριος κίνδυνος για τη χώρα είναι ο αποβοράν. Πιστεύει στην ισχύ του εθνικιστικού κινήματος των Τούρκων και θεωρεί αδύνατη την επικράτηση των Ελλήνων.